ένας άνθρωποι αποθέωσαν την Beyoncé στο Central Park της Νέας Υόρκης. «Είστε πολίτες του κόσμου», έλεγε εκείνη από τη σκηνή στα διαλύματα των τραγουδιών της. Άρα έκανε πολλές διαφορετικές εμφανίσεις. Το λευκό κορμάκι και οι ψηλές μπότες από βινίλιο έδωσαν τη θέση τους σε ένα αποκαλυπτικό κόκκινο. Όταν καλωσόρισε στη σκηνή τη Μισελ Ομπάμα στο ετήσιο φεστιβάλ Πολίτης του Κόσμου με σκοπό την εξάλληψη της ακραίας φτώχειας και της ανισότητας, η Στάρ επέλεξε μια ολόσωμη μαύρη φόρμα. Η πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών παρουσίασε τη νέα εκστρατεία της για την εκπαίδευση των κοριτσιών. Απόλαυσε τον πρώην σύζυγό της Chris Martin στη συναυλία, ενώ εκεί βρέθηκε η βραβευμένη με Νόμπελ ακτιβίστρια Μαλάλα. Το δικό τους μήνυμα έστειλαν ο ιδρυτής του Facebook, ο ηθοποιός Λεωνάρντο Ντικάπριο και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. It's that basic idea that by virtue of our common humanity, no matter where we come from or what we look like, we are all born equal. We have gathered here tonight to commit ourselves to these global goals, to build a future in which shelter, food, clean water, education, and basic medical care are seen no longer as privileges for some, but as inalienable human rights for all. Σε μια άλλη γωνιά του πλανήτη, στο Μιλάνο, διάσημα top model και καλλιτέχνες περπάτησαν στο κόκκινο χαλί σε φιλανθρωπικό γκαλά στο πλαίσιο της εβδομάδας μόδας. Η βετεράνος Νάομι Κάμπελ επέλεξε ένα δαντελένιο μαύρο φόρεμα που δεν άφηνε και πολλά στη φαντασία. Η 42χρονη Χάιντι Κλουμ, συνοδευόμενη από τον νεαρόπολη εκατομμυρίουχο αγαπημένο της, εντυπωσίασε με την αποκαλυπτική τουαλέτα της. Μαύρο ήταν το χρώμα που επέλεξε και η κομψή ηθοποιός Ντακότα Τζόνσον. Τα βλέμματα έκλεψε το σούπερ μόντελ Αλεσάνδρα Μπρόζιο με ένα σούπερ μίνι φόρεμα. Στον καλά συγκεντρώθηκαν πάνω από 7 εκατομμύρια δολάρια που θα δοθούν στις έρευνες για την καταπολέμηση του AIDS. Στην πόλη που...